Δες τώρα τη συνέχεια της κουβέντας με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Τι είπε στην οικογένειά της ο ψυχίατρος όταν ήταν 13 ετών και γιατί η μητέρα της για να τη σώσει την έδιωξε από το σπίτι. Ζήνα, εσύ μένεις μόνη σου τα 15, Τα 14. Τα 14 έφυγες από τη Σκόπελο και πήγες στο Βόλο αρχικά και μετά στη Θεσσαλονίκη. Βόλο αρχικά και μετά Θεσσαλονίκη. Και μένεις μόνη σου. Μόνη μου. Πού ήξερες 14 χρόνια να μένεις μόνη σου? Αχ, και εγώ όταν τρέχω πίσω, αυτό σκέφτομαι. Ναι. Πώς ήξερα να μείνω, τι να μαγειρέψω, τι να πλύνω. Θυμάμαι στίβες πια τα άπλυτα στο δωμάτιο. Βράδια με πολύ κλάμα. Γιατί ήθελα μια αγκαλιά να κουμπίσω. 14, ναι. Δεν είχες και κανένα να κουμπίσεις. Σχολείο, διάβασμα. Χαμήλω να το σχολείο μόνη σου το πρωί, γυρνούσε μέρη, μόνη σου έτρωγες και μόνη σου το πορευόσιο. Και θυμάμαι, υπήρχαν εκεί στη γειτονιά κάποιοι άνθρωποι που με αγαπούσαν και μου φέραν φαγητό. Μιλάς για εκείνη την εποχή ή δεν μιλάς? Δηλαδή είναι κάτι που λες? Πού να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Ξέρεις ποιοι άνθρωποι δεν μιλάνε? Αυτοί που δεν κατάφεραν. Εγώ νιώθω ότι τα κατάφερα και άρα είναι ωραίο να γυρνάω πίσω. Το γιατί έφυγες από τη Σκόπελο και πήγες στο Βόλο? Το λέω, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πει όμως ποτέ ότι ουσιαστικά εγώ σε ηλικία 13 χρονών είχα έντονα ψυχοσωματικά. Δεν αναπτυσσόμουν ως κορίτσι. Δηλαδή, τώρα θα σου το πω, είναι. Ενώ ήμουν 13 και πήγα σε ψυχίατρο, φαινόμουνα, όχι έτσι όπως είμαι τώρα, σαν να είμαι 7 χρονών. Ήμουνα δηλαδή στη μέση, φαινόμουνα από 13, 7 ας πούμε. Ναι. Και με βλέπει ο ψυχίατρος, με κοιτάζει παντού, ξέρεις, σε κοιτάζουν παντού και βλέπει και από κάτω και όλα όσα έπρεπε να δει. Και ξαφνικά διαπιστώνει ότι δεν αναπτύσσομαι. Θυμάμαι ότι δεν με είχε πάει ούτε καν η μάνα μου στον ψυχίατρο. Από τις δουλειές και από τα μαγαζιά που είχαμε, δεν είχε τα περιθώρια ούτε να με φροντίσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να με πάει σε ένα γιατρό. Και θυμάμαι το βλέμμα του γιατρού όταν με κοίταξε και του είπα την ηλικία. Και μετά, επειδή ήμουν 13, δεν έπρεπε να ακούσω αυτό που θα έλεγε ο γιατρός, αλλά θυμάμαι ότι κρυφά άκουσα. Και θυμάμαι ότι είπε τότε, αν αφήσετε αυτό το παιδί στο περιβάλλον που θα είναι, ή θα αυτοκτονήσει, ή δεν θα μεγαλώσει ποτέ και θα γίνει ψιλοκαθυστερημένο, δηλαδή ξέρεις, δεν θα έχει επαφή με την πραγματικότητα, ή ένα πρωί θα εξαφανιστεί και δεν θα τη βρείτε. Τα άκουσα όλα αυτά που είπε, γιατί είχε δει την εικόνα μου. Οπότε αυτή η ξαδέρφη έπρεπε να το πει στη μάνα μου. Η μάνα μου το διαχειρίστηκε όλο αυτό κάνα χρόνο και τον επόμενο χρόνο γυρνάει ένα πρωί και μου λέει: βλέπεις το τοξικό περιβάλλον με τον πατέρα σου που ήταν αλκοολικός, ο πατέρας μου που ήταν αλκοολικός, πώς σε κάνει? Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Σήκω και φύγε. Τώρα, της λέω, μαμά, πού να πάω? Πού να πάω, της λέω, είσαι καλά? Τι λες τώρα? Και μου λέει, βλέπεις πως είμαστε εμείς εδώ? Πήγαινε εσύ για να γίνεις εσύ καλά. Τέλος πάντων, παίρνω την απόφαση, πηγαίνω στο Βόλο, μένω μόνη μου σε σπίτι, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, και ξαφνικά έπαιρνα το Σάββατο το βαλιτσάκι μου και ξαναγυρνούσα να πάω στη Σκόπελο. Μπαίνω μόνη μου σε ένα καράβι. Εκεί είναι τη δύναμη της μάνας μου. Αλήθεια, της έχω αφιερώσει και το προηγούμενο βιβλίο. Να με σμπρώχνει και να μου λέει, φύγε τώρα με το ίδιο καράβι. Δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να το πω στο παιδί μου. Ήταν όμως τέτοια τα λόγια που της μετέφεραν από τον γιατρό, που έπρεπε να σώσει έστω εμένα από αυτή την κατρακύλα. Και εγώ νομίζω σώθηκα. Έχεις ενοχές για τον Αλέκο? Τον βοήθησα όσο μπορούσα και ήμουν δίπλα του μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι στη δική μου την περίπτωση το κακό είναι ότι και ο μπαμπάς και ο αδερφός πέθαναν από το αλκοόλ. Εγώ σώθηκα. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλκοολικοί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους λες είναι από αγάπη. Τι νομίζουν? Ότι δεν ξέρεις, δεν μπορείς να το βιώσεις μαζί τους. Δηλαδή, δεν έχεις ιδέα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και το κυριότερο που έχουν οι αλκοολικοί, γιατί μπορεί να μας βλέπει κόσμος που, ξέρεις, έχει στο σπίτι του έναν τέτοιο, είναι ότι φτιάχνουν ένα παραμύθι, φτιάχνουν μια ζωή γεμάτη ψέμα. Μια γραμμή ψέματος. Και την ακολουθούν κατά γράμμα. Θυμάμαι, έλεγα στο συγχωρεμένο τον αδερφό μου, Αλέκο, πόσα ήπιες σήμερα? Με βλέπεις εμένα μεθυσμένο? Βρε, Αλέκο μου, αγάπη μου, έχω έρθει για μια μέρα να σε δω στο Βόλο. Έχω κάνει του κόσμου το ταξίδι, να σε δω, να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Και τον έβλεπα από το δρόμο που ερχόταν για να έρθει να πιούμε σε μια καφετέρια που συναντιόμασταν, έναν καφέ, και τρέκλιζε.
Τι διάλογο μπορείς να κάνεις, ναι. Τι μπορείς να του πεις. Το ψέμα όμως που χτίζουν είναι σε όλα τα επίπεδα. Είμαι άνεργος, δεν με παίρνει κανείς για δουλειά. Αζίνα, δώσ' μου αυτά τα λεφτά, γιατί τώρα την άλλη εβδομάδα κλείνω δουλειά. Όχι τώρα στο φινάλε του που ήταν δραματική κατάσταση, λέμε όταν ήταν σε καλύτερα επίπεδα. Βράλε, αγάπη μου, ποιος θα πας εσύ τώρα να του ζητήσεις δουλειά και θα πάρει εσένα. Η πρώτη εικόνα που θα σε δει θα είναι αυτή. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Όχι. Νόμως θα βρει δουλειά. Χαρά. Ναι. Ποια είναι η στάση που πρέπει να έχεις. Τους διώχνεις. Αυτό που έκανα εγώ, ουσιαστικά, δεν ήταν το σωστό. Υποσχέθηκα όμως τη μάνα μου, όταν πέθαινε, ότι εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι αυτή που θα τον φροντίσω. Αυτή την υπόσχεση τήρησα. Αν έπρεπε να ακολουθήσω αυτό που η Ζήνα θα έκανε στον αδερφό της, θα ήταν να του κλείσω για πάντα την πόρτα, να μην σηκώσω κανένα τηλέφωνο, για να φτάσει στον πάτο, γιατί ίσως από αυτό τον πάτο θα σωζότανε. Όσο εγώ τον αγκάλιαζα και έκανα όλο αυτό το κοκκούνι γύρω του. Τι θες, Αλέκο, να μπεις μέσα να κάνεις αποτοξίνωση, μπες να κάνεις. Τι θες, Αλέκο, να μην κάνεις αποτοξίνωση, βγες έξω. Σερνότανε στους δρόμους, τον μαζεύανε από τους δρόμους, τον πηγαίναν στα νοσοκομεία. Ο αλκοολικός έχει πολλά στάδια. Είναι ο πότης, είναι όλα αυτά τα στάδια που στο τέλος σε πάνε στον πάτο. Αν στον πάτο τον βοηθήσεις, πρώτον καταστρέφεις και τη δική σου οικογένεια, γιατί συμμετέχει στο πρόβλημα. Αυτό λένε. Εσύ πώς το έσωσες, πώς δηλαδή τη δικιά σου οικογένεια τη διαχώριζες από την τοξική οικογένεια. Καταρχήν ήμασταν σε απόσταση. Εκείνος ήταν στο Βόλο και εγώ ήμουν στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως δεν έμπλεκα αυτό που συνέβαινε, που ζούσα σε καθημερινή βάση με τον αδερφό μου, με αυτό που συνέβαινε στη δουλειά. Δεν τα βάζα μέσα στο σπίτι. Παρότι ο άντρας μου μέχρι το τέλος τον φρόντισε από το να του βρει σπίτι μέχρι τα πάντα. Δηλαδή τον είχαμε κάνει αγκαλιά. Αλλά και αυτή την αγκαλιά ποτέ δεν την αναγνώριζε, γιατί δεν ήταν σε θέση να την αναγνωρίσει. Όταν ήταν καλά, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Δηλαδή, νομίζω ότι την ψυχή του Αλέκου. Θέλουμε πολλές ψυχές ακόμα να τη φτάσω. Δηλαδή, θέλω πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα όμως ήταν αυτοκαταστροφικός. Αυτή του την αυτοκαταστροφή πλήρωσε. Ήταν κάτι που ήσουν προετοιμασμένοι ότι θα συμβεί, δηλαδή έλεγες ότι ο αδερφός μου θα πεθάνει. Ναι, ήμουν προετοιμασμένη, γιατί προς το τέλος δεν, τον μαζεύαμε από τους δρόμους. Απλώς έπρεπε να διαλέξει εκείνος το τέλος του. Δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω εγώ. Εγώ επέμενα να ξαναμπεί να κάνει αποτοξίνωση, επέμενα. Μπήκε να κάνει, παθαίνει λίμωξη του αναπνευστικού και πεθαίνει. Αλλιώς θα πέθαινε σε έναν δρόμο και θα τον μάζευαν όπως τον μάζεψαν αρκετά βράδια περαστική. Εσύ πώς ένιωσες σε πέραν τηλέφωνο και στο λέγανε αυτό το πράγμα. Πώς είναι αυτό το πράγμα, ρε Ζήνα. Νιώθεις ανήμπορος. Προσπαθείς να φτιάξεις τη δικιά σου ζωή σε ένα άλλο επίπεδο και ναι. Έχεις και αυτό το πράγμα που σε... Δηλαδή και η ντροπή που νιώθεις. Νιώθεις ντροπή. Εγώ θυμάμαι, αυτό το είχαμε συζητήσει νομίζω, ότι όταν ήμουν αυτή η ντροπή των παιδικών μου χρόνων με έκανε να μην αναπτύσσομαι. Είμαι ένας άνθρωπος που λίγο η εικόνα με μπλοκάρει. Δηλαδή, στη Σκόπελο ήσουν η κόρη του μεθύστακα. Του μεθύστακα. Και όχι ενός ανθρώπου που είχε ολόκληρη αυτοκρατορία. Mm. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε 10 μαγαζιά, ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που με ράφτης ξεκίνησε και έφτιαξε ολόκληρη αυτοκρατορία. Δηλαδή, αν είχαμε διατηρήσει τα λεφτά του παρελθόντος, νομίζω δεν θα είχα ανάγκη. Κανένα κανάλι, κανέναν άνθρωπο να δουλέψω, γιατί θα ήμουν εισοδηματίας. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο πατέρας μου κατάφερε να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία μαζί με το αλκοόλ. Μαζί με το αλκοόλ. Ναι. Το μυαλό του δηλαδή έφερε. Mm. Δεν έβλεπαν λοιπόν στη Σκόπελο αυτό, αλλά ήμουν η κόρη ενός. Και εν πάση περιπτώσει το ένιωθα κιόλας. Mm. Δηλαδή. Έβλεπα που είχαμε τα μαγαζιά και πουλούσαμε, ξέρεις, και ήταν ο πατέρας μου εκεί και έβλεπα ότι περνούσαν, ας πούμε, τουρίστες και τον έβλεπαν που ήταν μεθυσμένος. Εγώ ήμουν στα μαγαζιά και πουλούσα κι εγώ μαζί του εμπόρευμα. Ένιωθα ντροπή, ένιωθα ότι ήθελα να τον βοηθήσω και δεν μπορούσα. Ήμουν μικρή, έβλεπα τη μάνα μου να το παλεύει και το πάλεψε πολύ. Δηλαδή, η μάνα μου είναι η σύγχρονη ηρωίδα. Η μάνα σου δεν έφυγε. Η μάνα μου. Εννοώ δεν έφυγε από δίπλα του. Καθόλου. Ναι, βέβαια αυτές οι συμπεριφοράς. Το ίδιο πράγμα κάνατε και δυο. Δηλαδή αυτό που έκανε η μάνα σου στον πατέρα σου το έκανε στον αδερφό σου. Ναι. Πώς το εξηγείς, επειδή τώρα είσαι και μάνα.
Πώς το εξηγείς ότι εσύ είχες αυτή την πορεία και ο Αλέκος είχε αυτή, δηλαδή τον ίδιο πατέρα βλέπατε, δηλαδή την ίδια ντροπή θα ένιωθε και εκείνος, με αυτή που ένιωθες εσύ. Ναι, μόνο που εγώ έφυγα. Δηλαδή η μάνα μου φρόντισε εμένα να με αποτοξινώσει και είχε τον τρόπο της. Να πηγαίνω και να με σμπρώχνει, να πηγαίνω και να με σμπρώχνει. Αυτό είναι σπουδαίο, δεν είναι εύκολο. Αλλά είχε και εμπιστοσύνη σε μένα που έβλεπα ότι είχα μια εσωτερική δύναμη. Ναι. Έχεις μία κόρη, αλλά αν είχες δύο, πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να είναι τόσο διαφορετικοί? Δηλαδή, καμιά φορά το βλέπεις, ρε παιδί μου, στα σπίτια. Λες πώς είναι δυνατόν ο ένας αδερφός να έχει κάνει αυτά και ο άλλος αδερφός να είναι τόσο διαφορετικός, όταν μεγάλωσαν κατά τις ίδιες συνθήκες. Σημασία έχει πώς τους μεγαλώνουν, αλλά και τα σχολεία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο χώρος που κοινωνικοποιείται κανείς, δεν είναι μόνο η οικογένεια. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να έχει μια πάρα πολύ καλή δασκάλα. Ναι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ήμουν φοβερά καλή μαθήτρια. Γιατί ντρεπόμουν. Ναι. Είχα την ντροπή να μου πούν ότι δεν διάβασα κιόλας γιατί ο πατέρας μου ήταν μεθύστακας. Οπότε σκέψω ότι ξενυχτούσα τα βράδια, ό,τι φασαρία και να γινόταν στο σπίτι, για να είμαι την άλλη μέρα διαβασμένη. Ήμουν μαθήτρια, σημεοφόρος πάντα, του άριστα. Πότε σταμάτησες να είσαι κόρη του μεθύστακα, νομίζεις? Νομίζω ότι ουσιαστικά ένιωσα ότι με αποδέχτηκαν μέσα από την επιτυχία μου. Σε ενοχλεί αυτό? Ναι, με ενοχλεί. Ναι. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά από ορισμένους, ναι.